Κυρίε και κύριοι, επανήλθα μετά τις διαφημίσεις και έχουμε τη χαρά να έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Νίκο Λιγερό, έναν άνθρωπο ο οποίος, κύριε Λιγερέ, σας χαρακτηρίζουν ένα από τους πιο ευφυείς ανθρώπους στην Ελλάδα. Και η αλήθεια είναι ότι οι σπουδές σας είναι σε πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Έχετε ασχοληθεί με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους γεωάνθρακες, με την γεωπολιτική και με θέματα. Είχαμε την τύχη πέρυσι να σας ακούσουμε για τέτοια ζητήματα τα οποία αναπτύξατε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλους εμάς. Καλώς ορίσατε καταρχάς. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα, εσείς έχετε, καταρχάς θα ήθελα, πραγματικά είναι μια απορία που έχω, να μου αυτοπροσδιοριστείτε στο κομμάτι της επιστήμης που αυτή τη στιγμή αισθάνεστε ότι υπηρετείτε περισσότερο, που αισθάνεστε ότι, γιατί το αντικείμενό σας είναι πραγματικά ευρύτατο. Κοιτάξτε, το υπόβαθρο είναι πάντοτε το μαθηματικό, αλλά απλώς αυτή την περίοδο ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα θέματα της γεωπολιτικής. Mm-hmm. Για ένα πολύ απλό λόγο είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει και πολλά προβλήματα, αλλά και βέβαια οι ημερομηνίες που είναι επαιτειακές, και κατά συνέπεια σε αυτό το πλαίσιο κοιτάζομαι περισσότερο τις εφαρμογές της υψηλής στρατηγικής σε επίπεδο εθνικό. Η αλήθεια λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο, ας ξεκινήσουμε το αυτό που έγινε άμεσα. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή είχαμε τις εκλογές, ετοιμαζόμαστε για νέες εκλογές και αισθάνεστε ότι γεωπολιτικά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βγαίνει ωφελημένη? Ήδη οι αντιδράσεις σε οικονομικό επίπεδο ήταν θετικές. Εσείς πώς αντιλαμβάνεστε αυτή τη νέα πραγματική η οποία διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή? Νομίζω ότι μετά το αποτέλεσμα των εκλογών βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή φάσης, η οποία ετοιμάζει μια αλλαγή κύκλου, και από ό,τι φαίνεται και οι αγορές είναι θετικές προς αυτή την αλλαγή, αλλά νομίζω ότι είναι γενικότερο το πλαίσιο, γιατί και η Ελλάδα με όλους τους Έλληνες θέλησε, νομίζω, με αυτή την ψηφοφορία να δείξει ότι είναι η ώρα μιας άλλης αλλαγής και να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Έχουμε πολλές εκκρεμότητες σε θέματα γεωπολιτικής, όπως το ξέρετε, στο Αιγαίο, στην Κρήτη, στο Κυπριακό, το Βορειοπυρηνικό, το Μακεδονικό. Κατά συνέπεια όλοι περιμένουν μια άλλη προσέγγιση των πραγμάτων και νομίζω ότι αυτό αποτυπώθηκε όχι μόνο στις ευρωεκλογές, αλλά και στο επίπεδο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Ναι, είναι αλήθεια ότι δεν περιορίζεται η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ μόνο στο κεντρικό, υπάρχουν και γενικότερες άλλες καταστάσεις. Ρώτησα προηγουμένως, είχαμε τον κύριο Καρχημάκη και τον ρώτησα, δεν μου έδωσε μια απάντηση απόλυτα πολιτική, με την έννοια ήταν περισσότερο πολιτικά στο ζήτημα του κόμματος. Εγώ θέλω, εσείς επειδή δεν αγγείτε σε κάποια πολιτική έτσι, ομάδα ενεργά αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω. Ή κάνω λάθος. Σωστά, σωστά. Οπότε εσείς... Οπότε εσείς που έχετε μεν την πολιτική, την εμπειρία σε θέματα γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής, αισθάνεστε ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα αλλάζουν και στο κομμάτι της εσωτερικής αλλαγής του ΣΥΡΙΖΑ και η πτώση αυτή θα λειτουργικά και στατιστικά θα λειτουργήσει εις βάρος της κυβέρνησης? Όχι, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι έχουν εσωτερικά προβλήματα τα οποία προσπάθησε να καλύψει ένας τρόπος παρουσίασης της πραγματικότητας και γι' αυτό βλέπετε ότι τα έχουν βάλει και με τους επικοινωνιολόγους, και νομίζω ότι και εσείς που είστε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι όταν κάποιος κατηγορεί τους επικοινωνιολόγους, πάνω κάτω τους κατηγορεί, ναι, ότι έλεγαν αυτό που ήθελε. Άρα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Αυτό σημαίνει απλώς ότι είμαστε σε μια φάση εσωτερικής κρίσης. Νομίζω ότι τα προβλήματα προϋπήρχαν, απλώς όταν οι άνθρωποι είναι στην κυβέρνηση προσπαθούν να συγκρατηθούν και μόλις υπάρχει μια κρίση λόγω μιας εκλογικής ήττας, τότε βλέπουμε μια διάσπαση και βλέπουμε ανθρώπους να εγκαταλείπουν ένα κόμμα στο οποίο μπορεί να βρέθηκαν επειδή ήταν, αν θέλετε, της μόδας εκείνη τη στιγμή, τουλάχιστον έτσι φαινόταν ψηφοφοριακά, και μπορούμε να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο τώρα θα
ξεκαθαρίσει το τοπίο και εσωτερικά και θα φανεί πραγματικά ποιος είναι πραγματικά στο κόμμα και ποιος ήταν δίπλα του επειδή ήταν το κυρίαρχο κόμμα. Νομίζω ότι αυτά είναι κλασικά για οποιοδήποτε κόμμα και για το συγκεκριμένο, αλλά τώρα επειδή έχουμε αυτή την αλλαγή και επειδή είδαν και την επιλογή του ελληνικού λαού, νομίζω ότι αυτοί που είχαν λίγες τριβές και ήταν σε φάση συγκράτησης τώρα θα εκδηλωθούν περισσότερο και θα μιλήσουν πιο ξεκάθαρα για τα προβλήματα που είχαν και στον εσωτερικό κόσμο του κόμματος. Δεν θα ισχύσει αυτό που συμβαίνει συνήθως σε αριστερά, σε ακραία αριστερά κόμματα ή σε κομμουνιστικά κόμματα, όπου η κεντρική αρχή δεν αμφισβητείται, όπου η κεντρική διοίκηση δίνει γραμμή και η γραμμή αυτή τηρείται από όλα τα στελέχη χωρίς αμφισβήτηση? Ναι, αυτό είναι το κλασικό, αλλά ούτως ή άλλως το βλέπετε τώρα ότι νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει το κλασικό στάδιο, γιατί μετά από το αποτέλεσμα των εκλογών εκδηλώθηκαν αμέσως στελέχη, πρώτα απ' όλα γιατί υπήρχε ένας διχασμός αν έπρεπε οι εκλογές να γίνουν γρήγορα ή να γίνουν πιο μετά. Νομίζω ότι είδαμε ότι υπήρχε μια επιλογή η οποία δεν ήταν η επιλογή της μεγάλης πλειοψηφίας, δηλαδή δεν ήταν μια ομοφωνία, και κατά συνέπεια σίγουρα υπάρχουν εσωτερικές διαμάχες, γιατί άλλοι θα πούν ανάλογα με τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών αν ήταν καλή αυτή η κίνηση ή όχι. Νομίζω τώρα απλώς ότι το κόμμα προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται. Δεν έχει πια αυτή τη δυνατή γραμμή που προέρχεται από την ηγεσία, γιατί η ίδια βλέπει ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που προσδοκούσαν και κατά συνέπεια οι μοναχικοί καραβαλάριδες εντός του κόμματος θα εμφανιστούν όλο και περισσότερο, γιατί θα καταλάβουν ότι δεν υπάρχει λόγος να τηρήσουν μια κομματική γραμμή εφόσον πια δεν υπάρχει, και μπορεί μάλιστα να διαμορφώσουν άλλες συμμαχίες και να βρεθούν σε άλλα κόμματα. Δηλαδή τώρα έχω στο μυαλό μου μια βουλευτήνα που πόλης τώρα έφυγε από το κόμμα. Πολλοί αναρωτιόντουσαν γιατί είχε πάει στο κόμμα, τώρα το βλέπουν ότι έχει φύγει και πάλι αναρωτιούνται γιατί φεύγει τώρα. Νομίζω ότι οι επιλογές των πολιτικών είναι όπως και στις ομάδες ποδοσφαίρου, ανάλογα με τις εποχές και με την σεζόν, αλλάζουν γρήγορα για να μπορούν να επιβιώσουν. Εδώ σημαίνει δηλαδή το διός πεσούς της πασανιδεξιλεύεται τρόπον τίνα ή όπου αυτός έχει κυγκρίνια στο πιο λαϊκό? Όχι, εντάξει, δεν είναι θέμα, τώρα δεν είναι πια μόνο γκρίνια, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι μια κατάρρευση ενός συστήματος που θεωρούσε ή τουλάχιστον ανακοίνωνε ότι θα πάει ήρεμα έως τον Οκτώβριο, και βλέπουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Άρα αν θυμόμαστε ποια ήταν τα εθνικά θέματα όλες αυτές, δηλαδή τις περιόδους που περάσαμε και ειδικά την τελευταία χρονιά, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι είχε επιπτώσεις πάνω στη δραστηριότητα του κόμματος, υπήρχαν εσωτερικές τριβές. Και για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει και το θέμα του μπόνους. Δηλαδή, όταν κάποιος ανήκει στο πρώτο κόμμα και ξαφνικά βλέπει ότι μπορεί να χάσει, από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει το μπόνους των 50 βουλευτών, σίγουρα έχουμε τουλάχιστον 50 άτομα που αναρωτιούνται ποιο θα είναι το μέλλον τους στις επόμενες εκλογές. Και κατά συνέπεια αυτό δημιουργεί ούτως ή άλλως μια κλασική τριβή εντός οποιοδήποτε κόμματος. Αλλά τώρα φανταστείτε σε ένα κόμμα όπου υπάρχει ισχυρή ηγεσία και πολιτική γραμμή που δεν αμφισβητείται, τι μπορεί να γίνει όταν ξαφνικά 50 βουλευτές τουλάχιστον θα εξαφανιστούν από τη Βουλή. Μάλιστα, και σε αυτό το κομμάτι με φέρνετε και εσείς πέρα από το πολιτικό τώρα και το εκλογικό, το οποίο νομίζω μας το αναλύσατε με μια πολύ ψυχραιμηματία. Νομίζω ότι μας είπατε αυτά που αισθανόμασταν όλοι και που δεν μπορούσαμε να εκφράσουμε. Να έρθω στο κομμάτι αυτό των εθνικών θεμάτων, γιατί και χθες είχαμε τις δηλώσεις του αρχηγού Γεθάτη του τουρκικού στρατού, του τουρκικών ενόπλων δυνάμεων μάλλον, του Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος έθεσε ένα ζήτημα ότι είμαστε σε διαδικασία συνομιλιών, προσπαθούμε να βρούμε τη μέση λύση. Έθεσε ότι ναι, υπάρχει ένας φόβος ότι μην έρθουμε σε σύγκρουση, αλλά προσπαθούμε να τα επιλύσουμε τα ζητήματα. Εσείς, και σε σχέση με τις εκλογές και τις αλλαγές που προμηνύονται χωρίς να είμαστε ποτέ σίγουροι για τίποτα,
Εξάλλου, όπως έχω πει πολλές φορές, το μόνο σίγουρο στη ζωή είναι ο θάνατος. Τα υπόλοιπα όλα είναι υποφυσβήτηση. Βλέπετε ότι τα ζητήματα στο Αιγαίο και κυρίως και της Νότιας Κρήτης, τα οποία κανείς δεν αγγίζει, λέτε, και λες και κανείς δεν μπορεί να πάρει απόφαση. Νομίζετε ότι αυτή τη στιγμή και η άποψη του Γιασάρ Γκουλέρ έχει να κάνει με την αστάθεια στο πολιτικό σκηνικό και των δύο χωρών? Κοιτάξτε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από την πλευρά της Τουρκίας είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια εσωτερική αστάθεια, αλλά δεν νομίζω ότι η Τουρκία προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα. Νομίζω ότι αντιθέτως προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα προβλήματα που αναδεικνύει με την Ελλάδα για να λύσει μερικά της εσωτερικά προβλήματα. Δηλαδή αυτό που γίνεται στο Αιγαίο, αυτό που γίνεται στην Κύπρο με το γεωτρύπανο, με το Πορθητή εννοώ, το θέμα που βλέπουμε με τον Μπαρμπαρός που πηγαίνει, έρχεται μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ, οι βλέψεις που υπάρχουν στο Αιγαίο, οι γκρίζες ζώνες, ο Μεσημβρινός, δεν είναι θέματα που έχει αναπτύξει η Ελλάδα ξαφνικά. Και επίσης, επειδή μιλάμε και για μια περιοχή που αγγίζει και την Κρήτη, αλλά ας περάσουμε πρώτα στα Δωδεκάνησα, είναι ένα πράγμα που ξεχνάει εντελώς η Τουρκία και τουλάχιστον και η πολιτική της ηγεσία. Τα Δωδεκάνησα επανήλθαν στην Ελλάδα με τη συνθήκη Παρισίων του 1947. Ναι. Και δεν έχει σχέση το θέμα με τη Λοζάνη ή με τη συνθήκη Σευρών. Αλλά αν ήμασταν σοβαροί πάνω σε αυτό το θέμα, θα πρέπει εμείς να τους βάζουμε συστηματικά στη θέση τους και να τους λέμε ότι αν έχετε ένα πρόβλημα στα Δωδεκάνησα, να απευθυνθείτε σε όλες τις χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη Παρισίων. Και όταν βλέπετε το πόσο μεγάλο είναι αυτό το κατεβατό, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η Τουρκία δεν το αγγίζει. Από την πλευρά τώρα της Κρήτης και νότια της Κρήτης, δεν υπάρχει καμία σοβαρή αμφισβήτηση. Τα πράγματα έχουν τελειώσει από τη στιγμή που η Λιβύη δεν αμφισβητεί πια τη Γάβδο, δεν χρησιμοποιεί το μοντέλο του Καστελόριζου. Ναι. Και ό,τι και να λέει η Τουρκία, το βλέπουμε τώρα με την διεκδίκηση για τα θαλάσσια οικόπεδα από την Exxon Mobil, τα ελληνικά πετρέλαια και την Total, ειδικά νότια της Κρήτης. Βέβαια είναι από την άλλη πλευρά, δεν είναι από την πλευρά σας, αλλά θα γίνει και αυτό στη συνέχεια. Ναι. Δεν υπάρχει καμία παρατήρηση από την πλευρά της Τουρκίας, για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί όταν βλέπει ότι σε αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα θα είναι και οι Αμερικανοί και οι Γάλλοι μαζί ως κοινοπραξία, μαζί με τους Έλληνες, να πει τι. Άρα νομίζω ότι απλώς μιλάει εκεί που μπορεί να το κάνει. Όταν βλέπει λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία είναι υποχρεωτική και προσπαθεί να βρει λύσεις με την Αλβανία, με τα Σκόπια, γιατί να μην τα βρει και με την Τουρκία? Το θέμα είναι πώς η Τουρκία ερμηνεύει την έννοια της λύσης. Είναι πάνω ότι προς όφελός της, δεν θεωρεί ότι πρέπει να κάνει κανένα συμβιβασμό, έχει πάνω ότι μια μαξιμαλιστική προσέγγιση και η δημιουργία ουσιαστικά των γκρίζων ζωνών είναι απλώς η αλλαγή των δύο δικαίων της θάλασσας, δηλαδή αυτό που αφορούσε τη συνθήκη της Λοζάνης που ήμασταν στα 3 ναυτικά μίλια και στη συνέχεια περάσαμε στα 6, αλλά αυτή τώρα κάνει τη διαφορά μεταξύ των 6 και των 12 και να μπορεί να πει ότι εφόσον δεν είναι καθορισμένο από τη συνθήκη της Λοζάνης, δεν υπάρχει καμία συμφωνία στην περιοχή. Το θέμα είναι ότι δεν έχει υπογράψει καν το δίκαιο της θάλασσας, κατά συνέπεια δεν μπορεί καν να πάει στο δικαστήριο για να κάνει οποιαδήποτε καταγγελία και το έχει υποστεί ήδη με την Κύπρο. Άρα όταν τα κοιτάζουμε αντικειμενικά, νομίζω ότι η αλλαγή φάσης σε επίπεδο εκλογών, ευρωεκλογών, δημοτικών και βέβαια περιφερειακών προετοιμάζει το έδαφος για μια αλλαγή φάσης σε επίπεδο εθνικών εκλογών και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η Τουρκία έχασε ένα timing για να μπορεί να υποστηρίξει τις θέσεις, γιατί με την επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι, όποια και μορφή και να είναι, αφού το είπατε και εσείς, δεν είμαστε σίγουροι για τίποτα εκτός από το θάνατο, νομίζω ότι θα δούμε κάτι το διαφορετικό και θα ακούσουμε έναν διαφορετικό λόγο, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία μπορεί να είναι εχθρός για μας, αλλά δεν είμαστε εμείς ο χειρότερος εχθρός της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει προβλήματα με τους Κούρδους, με τους Αρμένιους, με τους Αμερικανούς, στη Συρία, στο Ιράκ, έχει προβλήματα παντού, το βλέπετε με τα F-35 και τα S-400, δεν είναι το πρόβλημα η Ελλάδα. Απλώς η Ελλάδα, αν υποχωρεί, είναι ένα πλαίσιο που μπορεί να αναδείξει
εντός εισαγωγικών, τουλάχιστον την φαινομενική δύναμη της Τουρκίας, και αυτό αγγίζει βέβαια τους ψηφοφόρους της. Ναι. Φυσικά, αυτό παίζει τεράστιο ρόλο στο κομμάτι αυτό. Για να μπορέσουμε να κλείσουμε σιγά σιγά τη συζήτηση, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που θέλω να σας ρωτήσω, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένο σε αυτόν τον καιρό. Οι εκλογές μας αποσυντόνισαν και εμάς, ξέρετε, κύριε Γερέ. Όμως είναι χαρά μας που έχουμε την τύχη αυτή τη στιγμή να μιλάμε μαζί. Θα ήθελα να κλείσω με ένα. Και εγώ το χαίρομαι, ναι. Να ήθελα να κλείσω με ένα τελευταίο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει και με μια δράση την οποία ετοιμάζεται στα ζητήματα των ενεργειακών θεμάτων και ένα παγκρίτιο συνέδριο, και έχετε σκοπό να έρθετε και, πείτε μας γι' αυτό και αν θα έχετε σκοπό να έρθετε και σε θητεία στα πλαίσια αυτού του συνεδρίου. Βεβαίως αυτό θα γίνει, γιατί ούτως ή άλλως αυτό που είχε αποφασίσει η Οργανωτική Επιτροπή είναι το συνέδριο να αγγίξει διάφορες περιοχές της Κρήτης, γιατί είναι καλό να υπάρχει αυτή η διεύρυνση και να μην μείνουν τα πάντα πάνω της στο Ηράκλειο, γιατί ούτως ή άλλως τα θέματα των υδρογοναθράκων, όπως το προβλέπει και ο νόμος των υδρογοναθράκων, αφορούν την περιφέρεια εξ ολοκλήρου, άρα είναι για όλη την Κρήτη, δηλαδή μονοκόμματη, και κατά συνέπεια υπάρχει ενδιαφέρον και από την πλευρά της Σιτίας, άρα σίγουρα θα εμφανιστεί το συνέδριο και στην περιοχή, έτσι ώστε να είναι όλοι ενημερωμένοι για το μέλλον που ετοιμάζεται και τις προοπτικές στον τομέα των ενεργειακών πόρων. Mm-hmm. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτό θα μας επιτρέψει επίσης να αναπτύξουμε το γεγονός ότι η Κρήτη δεν θα είναι πια απομονωμένη, γιατί θα μιλήσουμε βέβαια και για την διασύνδεση Ευρωάζια, θα μιλήσουμε και για τον αγωγό ΙΣΜΕΔ, και όλα αυτά σχετίζονται βέβαια με το φυσικό αέριο, και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και θέματα πιο φιλικά προς το περιβάλλον, γιατί μην ξεχνάμε ότι προς το παρόν η Κρήτη ζει με το ναυτιλιακό πετρέλαιο, και ξέρουμε ακριβώς ποια προβλήματα παράγει όσο αφορά ξέρετε, την καύση του, και το βλέπουμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και η ΔΕΗ και προσπαθεί να τα κάνει πιο καθαρά. Νομίζω ότι άμα περάσουμε στο επόμενο στάδιο και περάσουμε στο φυσικό αέριο, και φανταστείτε να είμαστε εμείς που να το παράγουμε και όχι απλώς να το αγοράζουμε, και μάλιστα με πολύ ακριβό κόστος από την Αλγερία ή από το Αζερβαϊτζάν, αυτό σημαίνει ότι προετοιμαζόμαστε για μια μεγάλη αλλαγή κύκλου, και νομίζω ότι η Κρήτη θα παίξει έναν πολύ κυρίαρχο ρόλο, και κατά συνέπεια είναι λογικό να υπάρχει και αυτό το τέταρτο συνέδριο στην Κρήτη, έτσι ώστε να εξηγήσει σε όλους προς τα που πηγαίνουμε και πόσο θετικά θα είναι αυτά τα δεδομένα για τις νέες προοπτικές της Κρήτης. Ποια περίοδο προσδιορίζεται το συνέδριο? Δεν άκουσα. Ποια ημερομηνία του συνεδρίου έχουμε? Αυτό δεν το ξέρω. Θα σας το πούμε στους, αλλά προς το παρόν δεν είναι καθορισμένο, γιατί νομίζω ότι και με τις εκλογές τα πράγματα έχουν αλλάξει όσο αφορά τις ημερομηνίες, και φαντάζομαι ότι θα έχουμε και επίσημους καλεσμένους. Θα ήθελαν να ξέρουν ποιος θα είναι σε αυτή τη θέση, ακόμα και π.χ. για το Υπουργείο Ενέργειας, και κατά συνέπεια νομίζω θα καθοριστεί στη συνέχεια. Μετά τις εκλογές λοιπόν. Ωραία, θα είμαστε τότε σε επικοινωνία, και θα χαρώ πολύ να ξαναμιλήσουμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια στις έρευνές σας και στην όλη σας προσπάθεια, και είμαστε πάντα κοντά για να μιλήσουμε και να πούμε πράγματα πολύ σημαντικά όπως αυτό που είπατε. Θα το χαρώ. Ούτως ή άλλως φέτος έχουμε και το έτος ερωτόκριτο για όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι στη Σιτία πρέπει να είστε ειδικά χαρούμενοι, άρα σίγουρα θα έχουμε ένα πλαίσιο για άλλες συζητήσεις. Βεβαίως, και θα είναι ένα θέμα το οποίο ελπίζουμε να συζητήσουμε την επόμενη φορά αναλυτικότατα. Σίγουρα, να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε.